Αυξημένη είναι η ζήτηση καυσίμων στα πρατήρια του νησιού μετά και την ανακοίνωση για την πραγματοποίηση νέας απεργίας από τους οδηγούς των βιτιοφόρων. Προς το παρόν δεν υπάρχει πρόβλημα διαθεσιμότητας, αν και ορισμένα πρατήρια έχουν κλείσει, ενώ τα αποθέματα θα έχουν επάρκεια για περίπου 2 έως 3 μέρες ακόμα. Τραγικό τέλος έδωσε στη ζωή της μία 20χρονη Ρουμάνα, μόνιμη κάτοικος του νησιού, που εργαζόταν σε μπαρ στο Λαγανά. Η αυτόχειρας βρέθηκε απαγωνισμένη σε μικρή αποθήκη, λίγα μέτρα απόσταση από το δωμάτιο που διέμενε στην περιοχή, ενώ νωρίτερα είχε κάνει απόπειρα, κόβοντας με ξηράφι τις φλέβες της. Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε και φέτος η νέα σχολική χρονιά για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στο μουσικό σχολείο. Στη βράβευση τριών εκπαιδευτικών που συνταξιοδοτήθηκαν προχώρησε ο διευθυντής του 4ου Δημοτικού Σχολείου κατά τη διάρκεια του αγιασμού. Παρουσία του πρώην διοικητή του ΟΔΑΣ Γιώργου Αντωνάκη και της πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας Διονυσίας Μαλαπέτσα πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός στο ειδικό σχολείο της Μπόχαλης. Το πρώτο κουδούνι ήχησε στο πρώτο και δεύτερο γυμνάσιο με τις αρχές να εύχονται καλή σχολική χρονιά στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Με τις ευλογίες του Μητροπολίτη Ζακύνθου κυρίου Χρυσόστομου ξεκίνησε η σχολική χρονιά και για το δεύτερο ενιαίο λύκειο στην Παναγούλα. Το παρόν στον αγιασμό έδωσαν και αρκετοί εκπρόσωποι των τοπικών αρχών. Χωροστατούντος του ηγουμένου Φωτικής Διονύσιου πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός στα σχολικά συγκροτήματα του ΕΠΑΛ και της ΕΠΑΣ στον Άγιο Κύρικα. Για ακόμη μια φορά ωστόσο κυριάρχησαν τα προβλήματα στο χώρο και η άσχημη κατάσταση των κτηρίων. Σε απευθείας ανάθεση του έργου της πραγματοποίησης των σχολικών δρομολογίων στο ΚΤΕΛ και τους λεωφορείους, προκειμένου από την Τρίτη να πραγματοποιούνται κανονικά όλες οι διαδρομές, προχώρησε η νομαρχία. Την Τετάρτη θα ανοιχτούν και οι προσφορές για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. Περίπου 500 είναι οι εισακτέοι για τα δύο τμήματα του ΤΕΗ Ιωνίων Νήσων που λειτουργούν στη Ζάκυθο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοικούσης Επιτροπής. Όπως εκτιμάει η Διοικούσα Επιτροπή, αναμένεται να έρθουν στη Ζάκυθο περίπου 250 σπουδαστές, ενώ παράλληλα εκφράζεται αισιοδοξία ότι η φετινή ακαδημαϊκή χρονιά θα έχει τα λιγότερα προβλήματα. Πολιτικές ζυμώσεις λαμβάνουν χώρα στη Νέα Δημοκρατία σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα συνθετικό ψηφοδέλτιο. Ο Δήμαρχος Λαγανά Διονύσης Κομιώτης γνωστοποίησε τις δικές του προθέσεις. Αρνητικοί εμφανίστηκαν οι επιχειρηματίες στο ενδεχόμενο να μεταταχθεί ο ΦΠΑ από το 11% στο 23%. Όπως δηλώνουν, κάτι τέτοιο θα ήταν καταστροφικό για τον τουρισμό.